Or is most important of all, it's even if I stay in 7 goals until the finish of the league, for me, if PAOK win, doesn't matter. We was very happy now in the last game, 3 central midfielders score, and it's very good for one team. I think it's more than good. Σίγουρα κάτι τέτοιο ισχύει. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που μπορώ και σκοράρω στην Τούμπα. Αν μπορέσω να κάνω και 20 γκολ, ακόμα καλύτερα για να μπορέσω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας, τους φιλάθλους που έρχονται και μας βλέπουν. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσω να βάλω όσο περισσότερα γκολ γίνεται, είτε μέσα, είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι αυτό το βασικό μου μέλημα. Παραδείγματος χάρη, χάρηκα πάρα πολύ που τώρα στο παιχνίδι με την Λιβαδιά σκοράρουν 3 μέση μας. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα. Της κάνει καλό να υπάρχει αυτή η ποικιλία. Και από εκεί πέρα το πιο βασικό είναι η νίκη, να νικάει ο ΠΑΟΚ. Αν εγώ μπορέσω και μείνω με 7 γκολ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και νικάει ο ΠΑΟΚ, εγώ θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Θα άλλαζε, θα ήθελε να είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας ή και στη Super League, ή θα άλλαζε αυτό με ένα εισιτήριο της Champions League στα πλέον. What would be your choice if you would be offered to be the best the player with the most goals in the championship, or one position in the Champions League of the year to come? Look, we all here are for PAOK, so I don't have to tell anymore. I'm one part of PAOK, and if PAOK goes good, the Muslimovic go good, everybody goes good. Doesn't matter if I'm first, second, third scorer. PAOK, we all are here for PAOK, and we must understand it before we. First, we understand this all, not only the players, all fans, all journalists, all everybody who works for PAOK. We're gonna be like one family, and we're gonna do like we do now. Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Πάρα απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε ο Μουσλίμοβιτς, ούτε οποιοδήποτε άλλος παίκτης, ούτε οποιοδήποτε άλλος σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απάντηση είναι προφανής και είναι ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα βγω πρώτος, δεύτερος ή τρίτος σκόρερ ή τελευταίος σκόρερ. Το πιο σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, γιατί άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει και ο Μουσλίμοβιτς, κερδίζει και οποιοδήποτε άλλος παίκτης, κερδίζουμε όλοι οι οποίοι σχετιζόμαστε με τον ΠΑΟΚ. Οπότε το καλύτερο είναι ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται και από εκεί και πέρα θα έρθουν και οι προσωπικές επιτυχίες για τον καθένα. Είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος αυτή τη στιγμή από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος? Is PAOK this moment better than the PAOK of the start of the league when we started the championship? Well, look, PAOK is PAOK. We are working always to be better. I cannot talk for something what happened before. I talking only of today and what we gonna do for tomorrow. And I think that PAOK is growing up from day to day, and we showed the last game also away that we start to play a very good away and hold the game we played at home because we never lose in the home and it's very important. Εντάξει, εμείς εγώ συγκεντρώνομαι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας, στο παρόν και στο μέλλον. Τώρα το παρελθόν, δηλαδή το πώς ήταν ο ΠΑΟΚ στην αρχή της σεζόν, ήμασταν καλά και τότε βέβαια, αλλά εγώ δεν θέλω να συγκεντρώνομαι να τα σκέφτομαι αυτά, σκέφτομαι μόνο το σήμερα. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειξε και το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας. Τώρα έχουμε ένα μάτς στην έδρα μας. Στην έδρα μας, όπως όλοι ξέρουμε, δεν έχουμε ηγηθεί ακόμα και θέλουμε βέβαια να συνεχίσουμε αυτό το αίτητο σερί που έχουμε. Ο κόσμος φωνάζει το όνομά του στα καλά, στα άσχημα, ακόμα και σε τραυματισμούς. Τι σημαίνει για αυτό που έχει ξανασυμβεί? Our fans are always screaming your name, either in the good moments, either in the bad moments, either when you are a little bit injured. What does it mean for you? It's been a lot for me. Well, not only for me, they are screaming to everybody, and it means that they also understand when you are in the, when you need, when you have some problems and you need, you know, to grow up, all the mentality, they help you. And it's what means in understanding and to be family, you understand? And they understand that they, you know, in the bad and the good, they are always with us, and like we are with them. So it's very good for PAOK and for all team. We are very happy it's because it's like this. Σίγουρα αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα και όχι μόνο για μένα αλλά και για οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Το να ξέρει ότι έχει αυτή την στήριξη των οπαδών του και αυτή όχι μόνο στις καλές στιγμές αλλά και στις κακές στιγμές. Γιατί είναι στις κακές στιγμές που θα χρειαστείς περισσότερη κατανόηση, θα χρειαστείς τους φιλάθλους να σε στηρίξουν για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά, να αφήσει πίσω σου αυτές τις κακές στιγμές που σε κάθε ομάδα θα συμβούν.
Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί δείχνει ότι υπάρχει αυτό το οικογενειακό το κλίμα που όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Την τελική ρεβάνση και πόλεμο του Ολυμπιακού τη σκέφτονται και αν θεωρεί, αν είδε το παιχνίδι χθες, ότι ίσως ο τρόπος παιχνιδιού της ενδεχομένως και οδηγός για τον ΠΑΟΚ. Do we think at this moment the game with Olympiacos for the Greek Cup? And if you saw the game yesterday, if we can see some fact that Saint-Étienne did in order to win this? I think it's too early to talk about this. We have one game, very important game after tomorrow, so I don't have to talk about this. When it's coming, we have to prepare us for best. Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς και δεν θα ήθελα τώρα να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι μεθαύριο με τον Ηρακλή. Οπότε το οτιδήποτε πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό θα είναι δώρον άδωρον. Οπότε θα περιμένουμε να φτάσει εκείνη η στιγμή που θα πρέπει να μιλήσουμε. Θα προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι και θα πούμε ότι έχουμε να πούμε. Τον έχουμε δει αρκετές φορές στο κύπελλο μπάσκετ. I've seen you many times in basketball games of PAOK. Today, PAOK plays with Aris. Derby, will you be there? Of course. But Mulamerovic isn't there. He's not there, but he's always, I think, with us, and I talk every day with him. And he said about this, but you know, I cannot talk in his name. If it's something you have to talk with him, but I see, if he go away, I don't say lose because I see him always. But it's one big friend of me who I really lose here in the his big person and big player, and you know who is him. We don't have to talk so much about him. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να μου πάρα πολλά για τον μπασκετμπολίστα Μουλαμέροβιτς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και όλες είναι πάρα πολύ στενές οι επαφές που έχω μαζί του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομά του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πρέπει να μιλήσετε με αυτό. Για center forward έχει 6 κάρτες που είναι πολλές για αυτούς. You are a center forward, but you have 6 yellow cards. Is this the fact that you are only guilty of or others? Contribute if I if I have 6, it's my fault. Sin. I'm guilty, of course. Εντάξει, αφού έχω 6 κάρτες, δικό μου φταίξιμο είναι. But it's my personality. Εγώ μένω πως γι' αυτό, ας το πούμε έτσι. I don't like to lose. It's only this. Απλώς είναι έτσι δικιά μου προσωπικότητα, δικιά μου ιδιοσυγκρασία. Δεν μου αρέσει να χάνω. Ανήσυχε από τον ορισμό.